και όλοι να δείτε αυτά τα παιδιά εδώ πέρα. Όλοι τα παιδιά εδώ πέρα. Λίγο πριν την εκπνοή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την υπόθεση του άτυχου Παναγιώτη Μητρέλου που βρήκε τραγικό θάνατο στις 18 Αυγούστου μετά από πτώση πεύκου στη Λεωφόρο Δημοκρατίας όπου κινούνταν με το μηχανάκι του, τα πνεύματα οξύνθηκαν με αφορμή το γεγονός ότι μετά από 20 μέρες η Δημοτική Αρχή ως μέτρο στήριξης στην οικογένεια, πέρα από τα συλληπιτήρια και τη δέσμευση, δεν είχε κάτι συγκεκριμένο να προτείνει. Και κάθεστε όλοι και μου διαβάζετε στατιστικά, κυρία Δήμαρχε. Μου διαβάζετε ούτε καν ένα λόγο ψυχής. Απ' έξω να πείτε ένα συγγνώμη. Υπάρχουν ευθύνες, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Νομίζω ότι πρέπει να τις αναλάβατε. Και κλείνω με το εξής. Με αυτό που άρχισα. Υποστήριξη στην οικογένεια. Με όλους τους τρόπους. Ψυχική δύναμη και αρετή δείχνει η παρέτηση ανθρώπων οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αντίθετα, να μην το συνεχίσω, άλλα πράγματα δείχνει η σιωπή και πίσω από τις διάφορες ΕΔΕ ή τις ποινικές εκδικάσεις. Τη συνεδρίαση προκάλεσαν με αίτημά τους 5 από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης που καυτηρίασαν το γεγονός της απομόνωσης, όπως είπαν, της Δημοτικής Αρχής και παράλληλα της έλλειψης οποιασδήποτε ανάληψης πολιτικής ευθύνης εν είδη σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή που χάθηκε και της σοβαρότητας του θέματος. Βρισκόμαστε εδώ για να εκφράσουμε τη βούληση όλου του Δημοτικού Συμβουλίου να σταθεί δίπλα στην οικογένεια με κάθε πιθανό τρόπο που θα εξεταστεί. Δεν επιπιστευόμαστε ούτε τα ωραία λόγια της Δημοτικής Αρχής περί ανάληψης ευθυνών, γιατί αν θέλετε, αν όντως το πίστευε, τις πολιτικές ευθύνες θα τις είχε πάρει εδώ και χρόνια, διεκδικώντας, καλώντας τους Ηρακλειώτες να διεκδικήσουν χρηματοδότηση και προσωπικό για το Δήμο για να ανταπεξέλθει στις αυξανόμενες ανάγκες. Δεν θα φάνε τα παιδιά φαγητό εάν θα τιμωρηθεί ένα εξυλαστήριο θύμα που κάποιοι θα πουρούν ότι αυτός είχε την ευθύνη. Η όποια παρέτηση δεν θα σήμαινε τίποτα απολύτως για την οικογένεια του, για κανένα. Θα σήμαινε όμως ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη από σήμερα να αλλάξουμε. Επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης επιτέθηκαν στο Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή, λέγοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ζητήσει καν συγγνώμη από την οικογένεια, ενώ κρατάει μια περιχαρακωμένη στάση και δεν ενημερώνει για την πορεία των ερευνών, συμπληρώνοντας ότι το δραματικό περιστατικό επαναφέρει με τον πλέον τραγικό τρόπο την παντελή έλλειψη σχεδιασμού και αντιμετώπισης της καθημερινότητας στο Δήμο Ηρακλείου. Δεν υπήρχε σχέδιο από το Δήμο αντιμετώπισης ένα τέτοιου τραγικού γεγονότος. Η αγωνία μας και η δουλειά μας είναι εδώ και χρόνια στα ζητήματα της καθημερινότητας και της πολιτικής προστασίας, αλλά η πόλη έχει ανάγκες που μόνο με συνεπή προσπάθεια, πολιτικές και πάρα πολλά χρήματα μπορεί να ελπίζουμε, όχι σε πλήρη θεραπεία των ζητημάτων, αλλά σε μια σαφή βελτίωση που θα είναι ορατή σε όλους. Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε τη σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής που θα ασχοληθεί με το θέμα, θα ενημερώνει και θα εξετάσει τους τρόπους στήριξης της οικογένειας. Όγι μας ημέρημνα θα είναι στην οικογένεια που άφησε πίσω του, στη γυναίκα του και στα παιδιά του. Το παρόν στη συνεδρίαση έδωσαν μέλη της οικογένειας του άτυχου Παναγιώτη Μητρέλου που ζήτησαν δικαίωση της μνήμης του. Και θέλω να πω ότι από μία ευθυνότητα, δυστυχώς, έχω χάσει αυτή τη στιγμή το είδωλό μου, τον πατέρα μου. Πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από μια αυθόρμητη πρόσκληση πολιτών από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόσο μέλη της οικογένειάς του, όσο και απλοί πολίτες, άφησαν ένα λουλούδι στη μνήμη του 51χρονου που χάθηκε άδικα. Το γιατί και το άδικο, αυτά τα δύο είναι. Και το τρίτο είναι η αμέλεια, γιατί φταίνε άλλοι άνθρωποι για να φύγει ο πατέρας μου. Δεν έφυγε από μόνος του, δεν έφυγε κάτι που το προκάλεσε ο ίδιος. Δεν ήταν ένα τροχαίο ατύχημα που έτρεχε. Ήταν κάτι που σταμάτησε νόμιμα στο φανάρι του άνθρωπος να πάει να αλλάξει τα ρούχα του και απλά του ήρθε το δέντρο και τον επλάκωσε. Στον 21ο αιώνα να μην συντηρούν τα δέντρα, να πέφτουν να σκοτώνουν ανθρώπους, αύριο θα είμαστε εμείς και εμείς με μηχανή κινούμαστε. Παράλογο αυτό που συμβαίνει. Και να μην δίνει και σημασία κανείς και να μην βγαίνει και κανείς να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.